Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση, πιστεύω, όλων μας στη συνεχιζόμενη δοκιμασία των συμπατριωτών μας στην Κεφαλονιά και να παρακαλέσω και μέρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική συμπαράσταση στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους, ιδιαίτερα της περιοχής του Λιξουρίου, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι το μόνο που τους προσφέρει σήμερα η πολιτεία είναι ένα μπουκάλι νερό. Κύριε Υπουργέ, πριν τοποθετηθώ στα πλαίσια της δικής μας επίκαιρης επερώτησης και σε αυτά που είπατε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για 2-3 ζητήματα για τα οποία, αν είναι εύκολο, στη δευτερολογία σας θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τους αναπήρους οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα γιατί δεν έχουν το πιστοποιητικό των ΚΕΠΑ λόγω της απεργίας. Νομίζω λοιπόν ότι εφόσον ήδη η κυβέρνηση μετά από παρεμβάσεις που κάναμε εδώ οι βουλευτές όλων των κομμάτων δέχτηκε στην περίπτωση της απαλλαγής από το φόρο των αναπήρων να ισχύουν τα προηγούμενα πιστοποιητικά, μπορείτε να δώσετε μία λύση στο ζήτημα αυτό. Όπως επίσης υπάρχει και ένα ζήτημα που εξαιρεί, κύριε Υπουργέ, τις μονάδες ημερήσιας φροντίδας για ανάπηρα παιδιά από τα προγράμματα αυτά. Νομίζω ότι και σε αυτό λογικό είναι να βρεθεί μία λύση. Και το τρίτο, θα ήθελα μία απάντησή σας σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τους νεοποντίους και τους βορειοηπειρώτες, δηλαδή την περικοπή, την κατάργηση ουσιαστικά της σύνταξης αυτών των ανθρώπων και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Κύριε Υπουργέ, μας μιλήσατε για θέματα ευαισθησίας. Όχι, δεν είμαστε πιο ευαίσθητοι από εσάς. Δεν ισχυριστήκαμε κάτι τέτοιο. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, το ζήτημα της εργασίας, του δικαιώματος να εργάζεται ένας άνθρωπος, δεν είναι ζήτημα ούτε ευαισθησίας, ούτε φιλανθρωπίας. Είναι θέματα πολιτικών επιλογών. Πώς αντιλαμβάνεται μια πολιτεία το δικαίωμα αυτό, πώς το υπερασπίζεται, πώς δηλαδή διαμορφώνει τις συνθήκες, ώστε να μπορεί κάθε νέος άνθρωπος, κάθε πολίτης, να ζει αξιοπρεπώς μέσα από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία. Μας είπατε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Πράγματι δεν προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα είναι αρκετών χρόνων. Εντάθηκε τα τελευταία χρόνια. Αλλά τι διαπιστώνει κανείς από την εποχή που από αυτό το βήμα, μιλώντας ως βουλευτής κυβερνητικός τότε του ΠΑΣΟΚ προς τον κύριο Γιαννίτση, όταν τότε ξεκίνησε το περίφημο πρόγραμμα των ΚΕΚ, τα οποία τελικά έγιναν κέικ για κάποιους, όταν δηλαδή ουσιαστικά ιδιωτικοποιήσαμε τα κέρδη και κοινωνικοποιήσαμε με τις πολιτικές όλων εκείνων των χρόνων ως ελληνική πολιτεία το κόστος. Αυτή είναι η πορεία όλων αυτών των προγραμμάτων της ευέλικτης εργασίας που σε τελική ανάλυση ως αποτέλεσμα, διότι η πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι θέμα προθέσεων. Εγώ σας αναγνωρίζω τις καλύτερες προθέσεις. Αν οι πολιτικές σας είναι καταστροφικές και δημιουργούν ένα περιβάλλον κοινωνικού ολοκαυτώματος σε αυτόν τον τόπο, τι να το κάνω, τι να τις κάνω τις προθέσεις και την ευαισθησία. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την ευαισθησία κανενός. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει και διαμορφώνει μια σκληρή και οδυνηρή πραγματικότητα σε αυτόν τον τόπο. Όταν νέους ανθρώπους, τα γερά μυαλά του τόπου, τον πλούτο του τόπου, τον κόπο του τόπου, διότι τα παιδιά αυτά για να σπουδάσουν, ξέρετε και ξέρουμε όλοι καλά, γιατί προερχόμαστε στη συντριπτική μας πλειοψηφία από τις ίδιες οικογένειες, τι κόπο καταβάλει η ελληνική οικογένεια και τι θυσίες κάνει για να σπουδάσει ένα παιδί. Και αντί να πούμε σε αυτά τα νέα παιδιά, καθίστε εδώ να αλλάξουμε τον τόπο, τους λέμε αλλάξτε τόπο.
Περί αυτού πρόκειται. Σήμερα λοιπόν, με αυτές τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και που αν διαβάσετε κύριε Υπουργέ, εγώ κάθισα και διάβασα τις περισσότερες ομιλίες σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα των προκατόχων σας τα τελευταία 10 χρόνια. Κάθε φορά μια επιχείρηση ωραιοποίησης ότι έρχεται η μεγάλη ανατροπή και η μεγάλη αλλαγή. Ποια είναι το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα? Να πλησιάζουμε να έχουμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία επί της ουσίας. Και να φεύγουν οι νέοι και οι νέες που ζουν το φαινόμενο της παρατεταμένης εφηβείας, αναγκασμένοι να ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς να τους δίνουμε τη δυνατότητα να πετάξουμε τα δικά τους φτερά. Οι νέοι και οι νέες με τα περισσότερα προσόντα από κάθε άλλη γενιά να αναγκάζονται να παίρνουν το ονοματιό τους. Είναι απάντηση στο μεγάλο κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα που ζει η χώρα. Κύριε Υπουργέ, βάλατε και ένα δίλημα. Επιτέλους, απαλλαγείτε από αυτά τα σύνδρομα αν θέλετε να κάνουμε μια πραγματικά δημιουργική συζήτηση. Μπορεί να βρούμε κοινούς τόπους. Όταν μας λέτε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω το 1,5 δισεκατομμύριο, δηλαδή είναι επιχείρημα σοβαρό Υπουργού Εργασίας απευθυνόμενο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορούμε να συζητάμε σοβαρά για ένα τέτοιο ζήτημα που έχει να κάνει με το δικαίωμα στην εργασία σε αυτόν τον τόπο που βιώνει τους κραδασμούς αυτής της φοβερής οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης? Όχι κύριε Υπουργέ. Δεν σας είπε κανείς. Και ούτε πέρασε καν από το μυαλό μας να πούμε ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω τα χρήματα. Άλλο πράγμα. Για άλλα πράγματα μιλάμε. Ίσως ο κωδικός επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας δεν απαντάει σε αυτό που εμείς θέτουμε, διότι αντιλαμβάνεστε άλλα πράγματα. Να σας ρωτήσω λοιπόν εγώ, κύριε Υπουργέ, μάλιστα να εφαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα. Πέστε μας από αυτούς τους 440.000 ανθρώπους πόσοι θα πάρουν ένσημα. Να το πείτε στη δευτερολογία σας όμως. Να μας πείτε από αυτές τις 440.000 θα πάρουν και οι 440.000 ένσημα. Ένα ερώτημα. Ερώτημα δεύτερο, κύριε Υπουργέ. Το ίδιο πρόγραμμα γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Το ίδιο περιεχόμενο? Σας ερωτώ λοιπόν, εφαρμόστε το σουηδικό μοντέλο της μία πώλησης. Γιατί δεν το βάζετε στο τραπέζι? Δηλαδή θα τους διευκολύνετε τους επιχειρηματίες με αυτόν τον τρόπο? Δεν πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους κρατήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα? Πάτε λοιπόν μια ρήτρα, μια πώληση. Να σας πούμε μπράβο και να το ψηφίσουμε κι εμείς. Αφού έρχεστε εδώ με πολύ εύκολο και ανώδυνο τρόπο να μας εγκαλείτε ότι δεν έχουμε πρόταση. Απαντήστε λοιπόν σε αυτή την πρόταση. Απαντήστε. Για να δούμε ποιος έχει πρόταση. Διότι αυτό που κάνετε εδώ δεν συμβαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τον εργαζόμενο και τον πολίτη της και δεν το θεωρεί υπήκο. Δεν συμβαίνει πουθενά. Διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη. Αυτή την Ευρώπη οραματιστήκαμε. Και εσείς και εγώ και όλοι μας. Την Ευρώπη της εργασιακής ιλωτίας. Την Ευρώπη που ζητάει και παίρνει από γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους για ρήτρα συγκρίσιμης ευθυγράμμισης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Την Ευρώπη που ενοχοποιεί το εργασιακό κόστος ώστε να είναι η αιτία των δεινών. Και ωραία λοιπόν, κατεβάσατε το κατώτατο όριο των 750 ευρώ στα 580 και στα 511 για τους νέους. Και το ίδιο το κράτος παραβιάζει και αυτή τη διαδικασία για να τους δώσει 490 ευρώ. Και ανέχετε κύριε Υπουργέ, διότι να δεχτώ όλα όσα λέτε για την οικονομική κρίση, αλλά την προσβολή του εργαζόμενου,
να εργάζεται χωρίς ένσημα. Πολλές φορές. Να ζει κάτω από την απειλή και τον εκβιασμό. Σας είπα και άλλη φορά εδώ, συνάντησα όλος τυχαίως μία νεαρά επιστήμονα εκπαιδευτικό που μου λέει υπέγραψα σύμβαση για 900 ευρώ και μου δίνουν 500. Σε αυτό το νέο παιδί που με κόπο και μόχθο κατέκτησε αυτή τη γνώση, τις ξένες γλώσσες. Εμείς εδώ ως κοινοβούλιο ελληνικό πώς υπερασπιζόμαστε αυτό του το δικαίωμα. Να είναι ένας αξιοπρεπής εργαζόμενος. Τι συμφωνήσαμε. 500-500, όχι 300. Τι θα απαντήσετε κύριε Υπουργέ, όταν οι ελεκτικοί μηχανισμοί οι ίδιοι διαμαρτύρονται ότι δεν τους πληρώνεται τα έξοδα για να πηγαίνουν να κάνουν ελέγχους και δεν έχουν και αυτοκίνητα. Πάρτε από τον ΟΔΗ, δεν μπορείτε να πάρετε από τον ΟΔΗ, δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση να καλύψετε τις υπηρεσίες με αυτοκίνητα κύριε Υπουργέ, να αποκτήσουμε έναν ελεκτικό μηχανισμό ικανό, πραγματικά, να προστατεύει την αξιοπρέπεια του κάθε εργαζόμενου. Κύριε Υπουργέ, ο αποστερών μισθών μισθωτού, λέει μια ρίση, δικάζεται ως φωνεύση. Ξέρετε ποιος το λέει, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε εδώ και αιώνες ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και το λέω για όσους κάνουν τους μεγάλους σταυρούς, αλλά ανέχονται αυτή την προσβολή της αξιοπρέπειας των εργαζόμενων. Κύριε Υπουργέ, ακούστε να δείτε, τα προγράμματα εμείς τα θέλουμε, αλλά με άλλο περιεχόμενο και με ρήτρες. Με ρήτρες. Δεν είμαστε ουζομπούρου εδώ, κύριε Υπουργέ. Ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμβαίνει και εδώ σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του εργασιακού πολιτισμού. Τουλάχιστον αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αν δεν μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα. Και επειδή μιλάμε, λίγο ανοχή κυρία Πρόεδρε, επειδή μιλάμε λοιπόν όχι για απασχόληση, αλλά για εργασία. Ξέρετε, έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου ότι η εργασία πρέπει να παράγει ασφάλεια. Πέστε μου λοιπόν πώς η ασφάλεια παράγουν ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτά τα προγράμματα, ο τρόπος με τον οποίο τα υλοποιείτε και αν πραγματικά οδηγούν σε κοινωνική αποσταθεροποίηση. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για όλους μας. Και για εσάς που είσαστε στην κυβέρνηση και για εμάς που είμαστε στην αξιωματική αντιπολίτευση ή την ευρύτερη αντιπολίτευση. Κύριε Υπουργέ, εμείς έχουμε εναλλακτικές προτάσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι η αποκατάσταση, ο περιορισμός, η αναχέτηση αυτού του εγκληματικού φαινομένου που υπονομεύει την αξιοπρέπεια του λαού, που έχει τραυματίσει την περηφάνεια του, έχει υποβαθμίσει την αυτοπεποίθησή του, μπορεί να έρθει με πραγματικές πολιτικές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Όχι μια ανεργειογόνο ανάπτυξη, γιατί μιλήσατε προηγουμένως ότι για τα 751 ευρώ, όταν υπάρχουν μελέτες που ακόμα και με την πρώτη αυτή απόφαση, που θα είναι η πρώτη απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στα 751 ευρώ, θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην αναβάθμιση, στην άνοδο του ΑΕΠ, αλλά και στην αγοραστική δύναμη θα δημιουργήσει ένα καλύτερο κλίμα. Διότι ακόμα και οι επενδύσεις για τις οποίες μιλάτε, ξέρετε πολύ καλά και δεν το λέτε, ότι κάθε επενδυτής που θα έρθει στην Ελλάδα θέλει το 50-60% του παραγόμενου προϊόντος να καταναλωθεί στην Ελλάδα, στη χώρα παραγωγής. Με ποια αγοραστική δύναμη? Γι' αυτό και δεν πάνε οι επενδύσεις ούτε στη Βουλγαρία που θέλετε να μας πάτε, ούτε στην Ρουμανία. Κύριε Υπουργέ, μετά την φοβερή κρίση που ζούμε, την ύφεση, έμειναν 650.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να αναχαιτήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ανεργία, μόνο άμα θα στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, τη σποδηλική στήλη της ελληνικής οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί μόνο έτσι
Και μία θέση να δημιουργήσει κάθε τέτοια επιχείρηση, δύο θέσεις να δημιουργήσει, μπορείς να αναχαιτήσεις. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, κύριε Υπουργέ. Κλείστε, παρακαλώ. Από τη μείωση, από την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης που κάνατε και που δεν είχατε αποτέλεσμα με αυτή τη λογική, παρά μόνο να έχουμε την εθελομίχλη που πραγματικά μακροπρόθεσμα θα την πληρώσουμε στα προβλήματα υγείας του λαού, ξέρετε πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν. Μόνο από αυτές τις επιχειρήσεις, από αυτή τη λογική, από τον παραλογισμό που αφήσατε να παγώνει ο ελληνικός λαός. Για να μην σας πω άλλους τομείς που υπάρχουν μελέτες, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ, κλείστε, κύριε. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Διαβάστε λοιπόν μια μελέτη που ζήτησαν η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την παραγωγή αξιόπιστου ελληνικού φαρμάκου. Όταν διαθέτουμε επιστήμονες υψηλής τεχνογνωσίας, ερευνητικά κέντρα και αξιόπιστη τεχνογνωσία στον τομέα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν τομείς που μπορεί η χώρα να προχωρήσει και να αναπτυχθεί. Και θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, με κάτι που είχε πει πολύ σημαντικό ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας, ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας. 2 χρόνια πριν τον δολοφονήσει ο δολοφόνος του, ο ιός Μαυρομιχάλη, Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, πήγε και τον συνάντησε στο Ναύπλιο. Και στη συζήτηση που κάνανε, του λέει, «Πού βρίσκεται, κυβερνήτη μου, τόση αισιοδοξία, εδώ κυβερνάς μια κατεστραμμένη χώρα». Και τι του απάντησε εκείνη η μεγάλη προσωπικότητα. «Πιστεύω στο ευπροβιβίβαστο του λαού αυτού και στον κρυφό μέγα πλούτο αυτού του τόπου». Κύριε Υπουργέ, ο τόπος έχει τις δυνατότητες. Πολιτικές θέλει ικανές να ανοίξουν τους δρόμους, να απελευθερώσουν τις παραγωγικές βάσεις, διότι λέτε για το εργασιακό κόστος και δεν λέτε για αυτό που διεπίστωσε το συνέδριο στο Ευγενείο της Task Force, που λέει ότι είμαστε η 140η χώρα σε εμπόδια για την καινοτομία και την εφαρμοσμένη καινοτομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολιτικές θέλουμε συγκεκριμένες και ο τόπος μπορεί να βγει από αυτή τη δίνη στην οποία οι λαθεμένες πολιτικές των τελευταίων ιδιαίτερα χρόνων που αναγνωρίστηκαν και που δεν τολμάτε να τους πείτε ότι κύριοι, με βάση αυτές τις λαθεμένες πολιτικές πρέπει να εφαρμοστεί ένα πραγματικό πρόγραμμα στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ.